Σταματημένο λεωφορείο του ΑΣΠ κινούνταν στην οδό Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου με ρεακτιβάν πίσω από το διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, έφερε πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη της υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας του οργανισμού με τους Δήμους, προκειμένου να τηρούνται οι λεωφοριολωρίδες. Το λεωφορείο δεν μπορούσε να περάσει με αποτέλεσμα να παραμείνει μπλοκαρισμένο στο συγκεκριμένο σημείο για 4 ώρες και 2 λεπτά. Το περιστατικό είναι από τα πολλά που καταγράφονται καθημερινά από τον ΟΑΣ και ο χρόνος που απαιτείται για να απελευθερωθούν τα λεωφορεία και να συνεχίσουν τα δρομολόγια τους ανέρχεται από 10 λεπτά έως και 4 ώρες, με τη συνηθέστερη καθυστέρηση να είναι γύρω στην 1,5 ώρα με 2 ώρες. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού, μιλώντας στην εκπομπή από το Ε μέχρι το Χ, με πολλούς Δήμους έχει προχωρήσει η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την τήρηση των λεωφοριοδρόμων. Η συμφωνία αφορά στη διάθεση από μέρος του οργανισμού των λεωφορείων και την τέλεση των δρομολογίων και στην υποχρέωση των Δήμων να είναι ελεύθεροι λεωφοριόδρομοι. Με την πρώτη ειδοποίηση που έκανα, με το πρώτο δέχθηκε ευχαρίστως ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Κορδελιού, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ακολουθούν ο Δήμος Δέλτα και ακολουθούν και άλλοι Δήμοι. Uh-huh. Αυτό το πράγμα υποχρεώνει τον οργανισμό να διαθέτει τα προγραμματισμένα λεωφορεία, να εκτελεί τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Εφόσον οι λεωφοριολωρίδες τηρούνται και εφόσον δεν κλείνονται τα λεωφορεία μας σε μελανά σημεία τα οποία τα έχουμε επισημάνει. Αρκεί να σας πω ότι σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν 149 μελανά σημεία. Και μελανά σημεία εννοώ εκεί που διπλοπαρκάρουν σε στροφές που μπαίνουν κόνοι και πάνε και παρκάρουν πάνω από τους κόνους κλπ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, σε όλο τον νομό καταγράφονται 149 μελανά σημεία. Και ενώ με τους περισσότερους Δήμους ο ΟΑΣΤ έχει προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, εκκρεμεί υπογραφή με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Με τον Δήμαρχο που συζητάω της Θεσσαλονίκης που ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, μου υποσχέθηκε ότι τις λεωφοριολωρίδες που λειτουργούν στην υπευθυνότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μπει ντουβάρι, θα χτιστεί ντουβάρι. Έτσι είναι και στο Παρίσι, όπου γίνεται με θρησκευτική ευλάβεια η τήρηση των λεωφοριολωρίδων. Σε αυτές τις λεωφοριολωρίδες θα κυκλοφορούν μόνο τα λεωφορεία του οργανισμού, μόνο το ΕΚΑΒ, αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ εννοώ, μόνο τα αυτοκίνητα του και μόνο τα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Τίποτε άλλο.